εσύ κεφάλι. Για τους συνταξιούχους δεν υπάρχει μία. Λεφτά υπάρχουν μόνο για την πλουτοκρατία. Εσύ και πάλι, όλοι στους δρόμους σε σηκώνος, γιατί πεινάει ο λαός. Πίσω όλα τα κλεμμένα και αίμα ο λαός θα έχει πληρωμένα. Οι υπεριαλιστές τη γη ξαναμοιράζουν με το λαό το αίμα, τα σύνορα χαρά. Εδώ, αγώνα ταξικό, γιατί εμείς δεν ζούμε με 300 ευρώ. Αγώνες έχει γίνει, η ασφάλιση δεν είναι για μπαζάρια και για διάλυση. Θα ήθελα στη σημερινή συγκέντρωση να σας φέρω το χαιρετισμό όλων των συναδέλφων από όλη την Ελλάδα, που αυτό το διάστημα, το προηγούμενο διάστημα, έχουν πραγματοποιήσει δεκάδες αγωνιστικές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα και προετοιμάζονται με τον καλύτερο τρόπο να έχουμε στις 24 του Νοέμβρη μια μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση, να δώσουμε ένα μήνυμα αγωνιστικό, ένα μήνυμα απέτησης να λυθούν τα προβλήματα τώρα των συνταξιούχων. Είμαστε λοιπόν στον δρόμο του αγώνα και η σημερινή μας συγκέντρωση είναι μια συγκέντρωση που ολοκληρώνει το πρώτο πρόγραμμα για να συνεχίσουμε λοιπόν για τις 24 του Νοέμβρη με μεγαλύτερη ακόμα συμμετοχή και μεγαλύτερη ακόμα προσπάθεια από όλους σας για να έχουμε μια μεγάλη συγκέντρωση. Είμαστε στον δρόμο του αγώνα γιατί όπως και οι προηγούμενοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν, γιατί δεν κάνουμε αγώνες για τους αγώνες, γιατί έχουμε προβλήματα, προβλήματα τα οποία μας φόρτωσαν όλες οι κυβερνήσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια, που τσάκισαν τη ζωή μας, μας έκοψαν τις συντάξεις, τα δώρα μας, τις κύριες, τις επικουρικές, ό,τι με αγώνες και με θυσίες κερδίσαμε. Έχουν περιοριστεί τα δικαιώματά μας στην υγεία, στην κοινωνική ασφάλιση, στα νοσοκομεία, στα φάρμακα. Απληρώνουν για υγεία ακόμη και οι πεθαμένοι και εμείς υγεία δεν έχουμε και η κατάσταση πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Όλα αυτά τα δικαιώματα, όλες οι κυβερνήσεις που εναλλάσσονται και κάθε φορά τα χαδίνουν υποσχέσεις ότι θα προκύψει κάτι καλύτερο, φέρνουν την ευθύνη για αυτή την κατάσταση και για την προηγούμενη και για τη σημερινή, γιατί και η σημερινή κυβέρνηση πήρε τη σκυτάλη από τις προηγούμενες και από την προηγούμενη κυβέρνηση που ήταν η ίδια, από την ίδια πλειοψηφία, για να συνεχίσει αυτό το δρόμο. Για να διαφημίζουν κανονικά ότι οι συνταξιούχοι κάθε μέρα παίρνουν αυξήσεις, αφού εμάς η ζωή μας χειροτερεύει. Γιατί σε όλα αυτά τα προβλήματα, σε όλες αυτές τις περικοπές, έχουν προσθεθεί καινούργια βάρη. Άνθρωποι που δεν μπορούν να πληρώσουν τα δάνειά τους και οι κατοικίες τους βγαίνουν σε πληστηριασμό από την καθημερινή ακρίβεια, από τον πληθωρισμό που έκανε τις συντάξεις μας προνοιακά βοηθήματα. Για όλους αυτούς τους λόγους είμαστε στο δρόμο του αγώνα, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Γιατί αυτός ο δρόμος, το ιερό πεζοδρόμιο του αγώνα,
έδωσε και θα δώσει λύσεις με τη συμβολή και τον αγώνα των συνταξιούχων, του εργατικού κινήματος, τα παιδιά μας που αγωνίζονται, του λαϊκού κινήματος, για εκείνους που σε λίγο θα τους πνίξει η εφορία και δεν θα μπορούν να κρατήσουν ούτε το μικρό μάγαζό τους. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν θα συνεχίσουμε. Είμαστε στον δρόμο του αγώνα, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, γιατί έχουμε μεγάλη ανησυχία και απαιτούμε τώρα από την κυβέρνηση, από όλους τους ταγούς εκείνοι που χαράζουν τη μοίρα σήμερα της ανθρωπότητας. Διαμαρτυρόμαστε για τους δύο πολέμους που γίνονται στην περιοχή μας. Ο ένας πόλεμος που έχει μετατραπεί ουσιαστικά απέναντι στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία και ο άλλος πόλεμος που σφαγιάζεται σήμερα ο Παλαιστινιακός λαός κυριολεκτικά. Σε όλους αυτούς που προσπαθούν να κάνουν τις αφορμές αιτίες και να κρύψουν ότι αυτός ο πόλεμος γίνεται γιατί ο Παλαιστινιακός λαός 75 χρόνια είναι σε κατοχή από το κράτος του Ισραήλ και όλους εκείνους που το στηρίζουν με όλα τα μέσα. Και ο πόλεμος αυτός πραγματικά μπορεί να σταματήσει και ο σφαγιασμός και τώρα άμεσα όταν πραγματικά υλοποιηθούν οι αποφάσεις του ΟΗΕ και όλες οι απαιτήσεις των ανθρώπων, των λαϊκών σε όλο τον κόσμο, δηλαδή το Παλαιστινιακό, η Παλαιστίνη να αποκτήσει κράτος στα όρια του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Οι πόλεμοι γίνονται για τα μεγάλα συμφέροντα, για τις πολυεθνικές, γιατί θέλουν να αρπάζουν τη γη, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές των χωρών για να κερδίζουν. Επομένως αυτό πρέπει να γίνει. Και ακόμα η ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει κάθε στήριξη που δίνει σε αυτές τις δυνάμεις που είναι υπεύθυνες για τον πόλεμο και να εφαρμόσει την απόφαση, την ομόφωνη της Βουλής το 2015, η οποία λέει ομόφωνα ότι πρέπει να δημιουργηθεί Παλαιστινιακό κράτος στα όρια που, όπως είπαμε προηγούμενα, του 1967 και καλούμε την κυβέρνηση να εφαρμόσει αυτή την απόφαση. Είμαστε λοιπόν στο δρόμο του αγώνα για όλα αυτά, συνάδελφοι, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή και διεκδικούμε όχι τα ψίχουλα που θέλουν να μας δώσουν για αυξήσεις. Γιατί με αυτά τα ψίχουλα που έδωσαν προηγούμενα, το είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι που έχουν περίπου προσωπική διαφορά δεν έχουν πάρει ούτε 1 ευρώ σύνταξη. Το τραγελαφικό, όσοι πήραν αύξηση λογιστική, τους ανέβηκε η εισφορά αλληλεγγύης και πληρώνουν περισσότερα σε αυτή την υπόθεση. Είμαστε λοιπόν και διεκδικούμε, αγαπητοί συνάδελφοι, τα δώρα μας, την ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς τώρα, να σταματήσουν να κρατούνται για την υγεία αυτά που κρατούνται ακόμα και στους πεθαμένους, να αποδοθεί η σύνταξη χειρίας που να μην είναι κάτω από τα 413 ευρώ τα οποία η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει αυτή την απόφαση, να δοθούν τα αναδρομικά μας, να βγαίνουν οι συντάξεις μας γρήγορα και να τελειώνει όλη αυτή η ταλαιπωρία που τραβάει ο κόσμος των απόμαχων της δουλειάς. Απαιτούμε να ανοίξουν τα νοσοκομεία που έκλεισαν, να προσληφθεί προσωπικό, υγειονομικό, γιατροί κτλ. Και φυσικά να σταματήσουν οι πληστηριασμοί των ανθρώπων που δεν μπορούν να πληρώσουν και να αποπληρώσουν τα δάνειά τους. Για όλους αυτούς τους λόγους θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Τώρα θα πάμε πορεία στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και απαιτούμε συνάντηση με τον Υπουργό και να προετοιμαστούμε, αγαπητοί συνάδελφοι, στις 24 του μήνα να έχουμε μια μεγάλη συγκέντρωση πανελλαδική στην οποία πάλι θα ακολουθήσουμε την πορεία για το Υπουργείο Εργασίας και δεν θα σταματήσουμε μέχρι ο αγώνας μας να δικαιωθεί, γιατί το ξέρουμε πολύ καλά. Ό,τι μέχρι σήμερα κατακτήσαμε είναι αποτέλεσμα του αγώνα. Ό,τι εμποδίσαμε να εφαρμοστεί είναι αποτέλεσμα του αγώνα. Και ό,τι θα κερδίσουμε
Και ό,τι κερδίσαμε και αυτές τις δύσκολες εποχές είναι πάλι αποτέλεσμα του αγώνα μας. Ο αγώνας είναι μονόδρομος, πρέπει να γίνει πιο αποφασιστικός, πιο μαζικός, πιο μαχητικός. Καλή δύναμη και υγεία και συνέχεια στην πορεία μας και συνέχεια στις 24 του Νοέμβρη στον αγώνα. Γεια σας.